Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μυτιλήνης, κύριο Παναγιώτη Τσακύρη, που ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων φέτος τα Χριστούγεννα. Κύριε Τσακύρη, τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα που ανεβάζει κι άλλο τον πύχη στη Μυτιλήνη? Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει το 2019. Τούτη διετία ήταν μια δύσκολη διετία. Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο το ανάβαμε μόνοι μας τα τελευταία 2 χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα να μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί και να το ανάψουμε, να το φωτογωγήσουμε. Θέλω να πω βέβαια ότι εκτός από τις δράσεις θα φωτογωγηθούν και χριστουγεννιάτικα δέντρα στην έδρα κάθε δημοτικής ενότητας. Έχουμε συνεννοηθεί με τους συναδέλφους αντιδημάρχους και θα φωτογωγηθεί και δέντρο και στη Θερμή και στην Αγιάσο και στη Γέρα και στο Πλωμάρι και στον Ευεργέτουλα. Το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγηθεί στις 2 του μηνός, όπου θα γίνουν και τα εγγένεια του χριστουγεννιάτικου χωριού, το οποίο φιλοδοξούμε να καθιερωθεί ως θεσμός, κάτι το οποίο το θέλει η πόλη μας, το δικαιούται η πόλη μας και πρέπει να έχει. Θα υπάρχει καρουζέλ, θα υπάρχει τρενάκι για τους μικρούς μας φίλους, σπιτάκια που θα πουλάνε γλυκίσματα, ροφήματα χριστουγεννιάτικα, κάστανα, όλα τα σχετικά της εποχής δηλαδή. Τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά. Τα Χριστούγεννα είναι συνέστημα, δεν είναι εποχή. Γινόμαστε και εμείς παιδιά και το χρειαζόμαστε. Ποιοι σύλλογοι θα συμμετέχουν στη δράση? Προσφέρουμε ένα σπιτάκι, προκειμένου ορισμένοι σύλλογοι, όσοι σύλλογοι επιθυμούσαν, να αναδείξουν το έργο τους, τη δράση τους, να ενισχυθούν. Σε αυτό το σπιτάκι, λοιπόν, έκαναν αίτηση για αυτό το σπιτάκι η Κυψέλη, η Φλόγα, το Χαμόγελο του Παιδιού και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Με κλήρωση μοιράσαμε τις μέρες. Και θα υπάρχει σπιτάκι λοιπόν, όπου, μέσω από το οποίο θα ενισχύονται κάθε σύλλογος, θα παρουσιάσει τη δουλειά του και θα ενισχύσει τη δράση του. Ταυτόχρονα λειτουργεί και σπίτι της, το σπίτι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Οι κοπέλες που εργάζονται σε αυτήν έχουν αναλάβει το πρόγραμμα, το κεντρικό πρόγραμμα δράσεων που θα γίνει στο Χριστουγεννιάτικο χωριό. Θα λειτουργεί και ως δανειστική βιβλιοθήκη εδώ, στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, και θα διαβάζονται παραμύθια, θα μοιράζονται δώρα στα παιδιά, θα υπάρχει face painting, όλα αυτά τα οποία τα περιμένουμε να τα ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Ετοιμάζεται όμως και άλλα μεγάλα event. Πέραν αυτού, θα γίνουν διάφορες συναυλίες και παιδικές θεατρικές παραστάσεις στο μέσο του Δεκεμβρίου. Πολύ όμορφες συναυλίες και με κεντρική συναυλία, τη συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία για πρώτη φορά έρχεται στην πόλη μας, με το σύνολο μέταλλων, που είναι το σύνολο με τα πνευστά και τα κρουστά, και θα παρουσιάσει ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Ξέρετε ότι η Κρατική Ορχήστρα, και για να την δει κανείς στην Αθήνα, είναι κάτι το ακριβό, να πω σε εισαγωγικά. Έτσι, εδώ προσπαθήσαμε να αναλάβουμε εμείς όλο το κόστος και να το προσφέρουμε δωρεάν στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο θα δοθούν 2 συναυλίες, 23 Δεκεμβρίου, μία απογευματινή και μία βραδινή. Και τις τελευταίες μέρες θα βγάλουμε ανακοίνωση, ώστε για 2 μέρες, ανάλογα την κίνηση, να διατεθούν δωρεάν οι προσκλήσεις στο Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου στον κόσμο. 30 Δεκεμβρίου είναι η έλευση του Άγιου Βασίλη μέσα από την αγορά της Μυτιλήνης, όπου θα έρθει με άμαξο ο Άγιος Βασίλης και θα εγκατασταθεί εδώ πέρα με τα ξωτικά του στο Δημοτικό Θέατρο, κάτω που το περιμένουν κυρίως τα παιδιά. Θα μοιράσει δώρα, ευχές, θα φωτογραφηθεί με τα παιδάκια και θα δώσει μια ζωντάνια και μια χαρά, όπως το περιμένουμε, σε μικρούς και μεγάλους. Τα 3 χρόνια αυτά ήταν δύσκολα χρόνια και περνάμε δύσκολα. Θεωρώ ότι είναι τα πιο δύσκολα χρόνια που μπορεί να ζήσει ένας Δήμος και ιδίως και μια διεύθυνση πολιτισμού. Αλλά θεωρώ ότι μέσα αυτά τα δύσκολα χρόνια δώσαμε το στίγμα μας και θεωρώ ότι κάναμε τη διαφορά. Καταφέραμε να ανεβάσουμε τον πύχη, αλλά λειτουργήσαμε και ως μια όαση για τον κόσμο, ελπίδας και χαράς. Δεν αφήσαμε τη Φλόγα να σβήσει. Και αυτό προσπαθούμε να το επαναλάβουμε, ιδίως τότε τα Χριστούγεννα. Κύριε Τσακύρη, στα χρόνια που είστε αντιδήμαρχος πολιτισμού και παρά το κορονοϊό, καταφέρατε να επιτευχθούν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ποια είναι αυτή που έχετε στο μυαλό σας να κάνετε δράση και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη? Υπάρχουν στο μυαλό μας και άλλα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ, και να ξέρετε πως πάντοτε δουλεύουμε βάσει σχεδιασμού. Δεν γίνεται τίποτα πρόχειρα. Για να γίνει κάτι χρειάζεται ομάδα από πίσω πάντοτε. Κανένας αντιδήμαρχος ή κανένας δήμαρχος δεν λειτουργεί μόνος του. Πάντα υπάρχει μια ομάδα από πίσω και στα προσόντα που πρέπει να έχει εισαγωγικά.
είναι να ξέρει να επιλέγει την ομάδα και να κατανοήσει το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Σε όλη τη γίνεται λοιπόν υπάρχει μια ομάδα και γίνεται μια προεργασία. Για την οποία προεργασία δαπανάται και κόπος και χρόνος και χρήμα φυσικά. Υπάρχει σχεδιασμός από τώρα ήδη μέχρι και για το καλοκόμα και για το καλοκαίρι. Υπάρχει σχεδιασμός και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουμε την υγεία μας πρώτα και πρώτο Θεός. Και μιας και υπάρχει γύρω μας χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ποια είναι η ευχή που θα θέλετε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει? Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα και να ό,τι δεν πραγματοποίησε το 2022 για τον καθένα, να το πραγματοποιήσει το 2023. Αγάπη, πίστη και ελπίδα.